Γεια σας. Καλώς ήρθατε στο συνταγές365.gr. Σήμερα θα φτιάξουμε γεμιστά μπιφτέκια με φέτα. Τα υλικά που θα χρειαστούμε είναι 1 κιλό κιμά, 1 κρεμμύδι ξερό, μισό ματσάκι μαϊντανό ψιλοκομμένο, 1 κουταλάκι του γλυκού αλάτι, 1 κουταλάκι του γλυκού πιπέρι, 1 κουταλάκι του γλυκού βασιλικό, 1 κουταλάκι του γλυκού ρίγανη, 1 αυγό μεγάλο, 2 κουταλιές της σούπας μουστάρδα, 3 κουταλιές της σούπας γάλα συμπυκνωμένο, 70 με 80 γραμμάρια φρυγανιά τριμμένη, 1 ποτηράκι του κρασιού ελαιόλαδο, 1 ποτηράκι του κρασιού νερό και 100 με 150 γραμμάρια φέτα. Ξεκινάμε λοιπόν να φτιάχνουμε τη συνταγή μας. Βάζουμε τον κιμά μας σε μια αρκετά μεγάλη λεκάνη και ξεκινάμε την προετοιμασία. Καθαρίζουμε το κρεμμύδι. Και από τη χοντρή μεριά του τρίφτη, αφού το πλύνουμε πρώτα καλά, το τρίβουμε μέσα στη λεκάνη που έχουμε βάλει τον κιμά. Όταν τελειώσουμε το κρεμμύδι, προσθέτουμε τον μαϊντανό τη ρίγανη, το βασιλικό, το αλάτι το γάλα το πιπέρι τη μουστάρδα το αυγό το ελαιόλαδο. Εάν θέλουμε μπορούμε να χρησιμοποιήσουμε και λίγο κύβο λαχανικών, τον τριμμένο και τη φρυγανιά. Ανακατεύουμε όλα τα υλικά μαζί και προσθέτουμε ένα ποτηράκι του κρασιού νερό. Πλάθουμε πάρα πολύ καλά. Ο κιμάς μας είναι έτοιμος για να φτιάξουμε τα μπιφτέκια μας. Σε μία πλατφόρμα, ένα ταψί, στρώνουμε τη λαδόκολλα και κόβουμε τη φέτα σε μικρά κομματάκια. Παίρνουμε λοιπόν μία αρκετά μεγάλη ποσότητα. Αν θέλουμε να προγραμματίσουμε την ποσότητα, μπορούμε να βάλουμε μία και μισή κουταλιά της σούπας κιμά. Τα κάνουμε μπαλάκια και το απλώνουμε πάνω στο χέρι μας. Στη συνέχεια, αφού το απλώσουμε όμορφα και το κάνουμε σαν πιατάκι, βάζουμε μέσα 1 με 2 κομμάτια από τη φέτα που έχουμε κόψει σε μεγάλα κυβάκια. Το γυρνάμε γύρω-γύρω, το κάνουμε δηλαδή μπαλάκι και το πιέζουμε ελαφρώς από πάνω. Συνεχίζουμε τη διαδικασία μέχρι να μας φτιάξουμε όλο το κιμά. Μην ξεχάσετε να κάνετε εγγραφή στο κανάλι μας και like στο βίντεο. Επίσης, πατώντας την καμπάνα, θα λαμβάνετε τις ειδοποιήσεις για τα καινούργια βίντεο. Σας ευχαριστούμε. Όταν τελειώσουμε όλα τα μπιφτέκια μας, τα έχουμε έτοιμα. Στο ταψί που έχουμε στρώσει τη λαδόκολλα, τοποθετούμε τα μπιφτέκια απάνω με κάμποσο άνοιγμα.
Έχουμε προθερμάνει τον φούρνο μας στον αέρα και στους 220 βαθμούς. Γεμίζουμε το ταψί με τα μπιφτέκια και τα βάζουμε στο φούρνο για να ψηθούν περίπου τα 30 με 35 λεπτά. Όταν γίνουν από πάνω, με δύο πιρούνια, αφαιρούμε το ταψί από το φούρνο και με δύο πιρούνια γυρνάμε και από την άλλη μεριά τα μπιφτέκια μας για να ψηθούν ομοιόμορφα. Τα βάζουμε πάλι για 2 με 3 λεπτά μέσα στο φούρνο και όταν ψηθούν και από την άλλη μεριά, τα μπιφτέκια μας είναι έτοιμα για να σερβιριστούν. Μην ξεχάσετε να κάνετε like στο βίντεο, μία κοινοποίηση και εγγραφή στο κανάλι μας. Σας ευχαριστούμε.